Με το φακό του Καλύμνος News επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλύμνου, τον κύριο Άγγελο Καλαθιανάκη. Γιατί? Γιατί πληροφορηθήκαμε ότι σε λίγο θα γίνει μια σύσκεψη στο επαρχείο με τον έπαρχο. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από τον ίδιο τον πρόεδρο. Καλημέρα. Ναι, έχουμε η αλήθεια μια πρόσκληση που είναι και από εμάς προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω, από τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσελή, η οποία θα δημιουργηθεί μια τηλεδιάσκεψη και θα είναι από κοινού στο επαρχείο, δήμαρχος, έπαρχος και φορείς τέλος πάντων, που θα πρέπει να συντονιστούν οι προσπάθειες. Το πρώτο και κύριο θέμα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ η Καλύμνου, η εφορία, δηλαδή και η επιστροφή της εφορίας, με ποιον τρόπο και κατά πόσον θα είναι, ας πούμε, σύντομα και ακριβώς πώς θα γίνει, και θα βάλουμε και άλλα αιτήματα οικονομικά, ας πούμε, που είναι άπτονται της τοπικής οικονομίας της Καλύμνου, παραδείγματος χάρης. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιες αναστολές πληρωμών και κάποιες ζημιές που έχουν γίνει στην Καλύμνο και σίγουρα έχουν παρασύρει και την αγορά ολόκληρη και τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως βέβαια και κάποια νοικοκυριά ευπαθή, ας πούμε, που είναι χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων και πρέπει να στηριχθούν. Νομίζω όμως ότι θα κάνουμε γραμμή κοινή, γι' αυτό γίνεται σήμερα μια κοινή σύσκεψη και των φορέων και του δηλαδή εξ αρχής με τον έπαρχο, τον δήμαρχο και τους φορείς εμάς που εμπλέκονται στην αγορά, να μπορούμε να συντονιστούμε, να είναι κοινή η γραμμή και να ξέρουμε τι ζητάμε. Να μην ζητάμε πράγματα τα οποία ήδη έχουν προϋποθεί και ή έχουν δρομολογηθεί ή δεν μπορούν να δρομολογηθούν και να είναι στήρα, ας πούμε, αυτή η όλη υπόθεση και να μην βγει ένα αποτέλεσμα, να είναι συντονισμένη. Να είναι συντονισμένη και να έχει και αποτέλεσμα. Και να έχει αποτέλεσμα. Αυτό το βασικό, το κύριο, δηλαδή, να έχει αποτέλεσμα. Ναι. Είναι κάτι που απασχολεί βέβαια και τον εμπορικό κόσμο αλλά και τα ευπαθή νοικοκυριά. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Υπάρχουν θέματα που μόνο, επειδή είναι ανεξάρτητη αρχή, μόνο ο κ. Πετσίλης μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να παρέμβει πολιτική, ας πούμε, εκπροσώπηση σε αυτά. Είναι κάποια πρακτικά δηλαδή θέματα, τα οποία άπτονται όμως οικονομικά, που είναι της καθημερινότητας, δηλαδή μας αφορούν. Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχόμαστε να καλή επιτυχία. Να έχουμε και αποτελέσματα θετικά. Βεβαίως. Με ένα καλό συντονισμό πάντα έχουμε καλά αποτελέσματα. Με ένα καλό συντονισμό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.